Θα συζητήσουμε μετά των εκλογών και αυτό με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πριν όμως, θέλω να δούμε την Άννα. Η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτρια του ΜΕΓΑ, έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ για την παρέμβαση που είχαμε από τον Άριο Πάγο, από το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας. Άννα, καλησπέρα, για πες μας. Καλησπέρα. Την παρέμβαση λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι προβλέπετε, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία, ποινές ή ό,τι άλλο, αν προκύψει τέτοιο ζήτημα. Είδαμε λοιπόν ότι ήταν άμεση παρέμβαση της εισαγγελέως του Άριου Πάγου, άμεση παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο. Η κυρία Αδηλίνη δίνει εντολή για να γίνει προκαταρκτική, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς, ούτως ώστε να διερευνηθεί από τον εισαγγελέα Βόλου αν αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριος Μπέος προτρέπουν σε βία, σε διακρίσεις κατά ατόμων που προσδιορίζονται με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, εν προκειμένου δηλαδή εις βάρος των ομοφιλόφιλων. Ο εισαγγελέας λοιπόν θα κάνει την προκαταρκτική για να διαπιστώσει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά του λέει και κάτι άλλο ο εισαγγελέας. Του λέει ότι να δει, να διερευνήσει αν επιθυμεί ο κύριος Κασελάκης να κάνει έγκληση, να καταθέσει μήνυση για εγκλήματα, για εξύβριση μάλλον, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ή άλλα αδικήματα. Τι μπορεί να γίνει? Αυτά τα αδικήματα που περιγράφουμε τώρα, που περιγράφονται, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, Νίκο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχουν επιπτώσεις, τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζω βάσει των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στους νόμους του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν έχουν επίπτωση όσον αφορά το αξίωμά του. Δηλαδή, είτε να τεθεί σε υπάρχει αρχεία, κάτι άλλο, μπορεί να υπάρξει δηλαδή μια αναβάθμιση κατηγοριών ή δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο? Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρουμε. Αναλόγως τι θα βρει ο εισαγγελέας, μπορεί ο εισαγγελέας να βρει κάτι άλλο. Μπορεί ο κύριος Κασελάκης να στραφεί εναντίον του για κάτι άλλο. Μόνο σε περίπτωση που καταδικαστεί για κακούργημα, για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα ο κύριος Μπέος ή οποιοδήποτε δήμαρχος, τίθεται σε αργία. Και για να εκπέσει του αξιώματος, βέβαια, θέλουμε και τελεσίδικη απόφαση. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπά, τι λέτε? Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η παρέμβαση της δικαιοσύνης και είναι προφανές ότι όλοι μας δεν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν πρότυπα σαν το πρότυπο του κύριου Μπέου. Η πολιτική διάσταση της όλης υπόθεσης έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ερωτάται πλέον εάν τα στελέχη της στο Βόλο προτίθενται να συνεργαστούν για την επόμενη περίοδο με τη διοίκηση Μπέου. Ο κύριος Μαρινάκης τον άδειασε το πρωί. Το ερώτημα παραμένει. Άλλο, προσέξτε, το ξέρω από το βράδυ, λέτε όμως. Τι δηλαδή, να φύγουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το συνδυασμό να πούνε, του. Να πούνε ότι με τον κύριο Μπέο δεν θα συνδιοικήσουν. Προφανέστατα. Ξέρω εγώ, ο κύριος Κοπάνας, η κυρία Ντονοπούλου, που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εξέχοντα στο Βόλο, να εξηγήσουν ότι δεν προτίθενται να συνδιοικήσουν για τα επόμενα 4-5 χρόνια με τον κύριο Μπέο. Αυτό σχεδιάζει θα μια... και ο πρόεδρος να στραφεί, ο κύριος Κασαλάκης εναντίον του κυρίου Μπέου. Αυτό θα το κρίνει. Δεν το γνωρίζω τώρα ποιες είναι οι νομικές ενέργειες τις οποίες έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο Στέφανος. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι είναι καλό να υψώνεται ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάνδημη η καταδίκη των δηλώσεων. Σας λέω όμως από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Προσέξτε να δείτε. Εάν υπάρξει μια καταδίκη Μαρινάκη και στο Βόλο όλα καλά και όλα ωραία και συνδιοικούμε με τον Μπέο και τις φασίζουσες απόψεις του και όλη την τάση εκφασισμού την οποία ο ίδιος, ας πούμε, εκπροσωπεί και αποτυπώνει στο δημόσιο λόγο, υπάρχει μείζον ζήτημα. Δηλαδή, εμείς το θέμα θα το επαναφέρουμε κάθε μέρα. Η Νέα Δημοκρατία τον αποδοκίμασε δια Μαρινάκη και τον στηρίζει δια τον τοπικό της τελεχών και θα συνδιοικήσει. Θα συναποφασίζουν με τον ΠΕΟ, θα αναπαράγουν και αυτοί τα ίδια πρότυπα στην πόλη του Βόλου, θα έχει δημόσιο βήμα με πλειοψηφία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μπέος για το επόμενο διάστημα. Καθόμαστε και λέμε για τις εκλογές και γι' αυτό σας κάλεσα. Απλώς η μέρα έχει όλη αυτή τη φόρτιση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Παπά, και θα ζητήσω το σχόλιο και την τοποθέτησή σας, είναι έχουμε μια κάμερα ζωντανές εικόνες από τη λωρίδα της Γάζας. Είναι ζωντανή εικόνα λοιπόν. Την παρακολουθούμε εδώ και μια μισή ώρα. Όσο τα λεπτά περνούν, κυριολεκτό, τα χτυπήματα γίνονται περισσότερα και περίπου βλέπουμε τώρα ότι ένα μεγάλο μέρος της πόλης είναι πια καλυμμένο από καπνό. Στο σέρος της λωρίδας της Γάζας είναι στέγνη λωρίδα. Από τις πιο κοινοκατοικημένες στήκη, έτσι. Και βλέπουμε τα χτυπήματα διαρκή και ανηλαιή πραγματικά. Ναι. Εκεί έχουμε μια ιστορική μετάβαση όμως στο Παλαιστινιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αποδομείται η εικόνα του μικρού παιδιού με τη σφεντόνα, το οποίο κινείται εναντίον ενός πάνοπλου στρατιώτη, ενός άρματος μάχης. Εδώ πέρα έχουμε μια οργανωμένη επίθεση, η οποία
βεβαίως παραβίασε σύνορα τα οποία είναι ορισμένα από τον ΟΗΕ και έχουμε και τη σφαγή αμάχων. Έτσι. Δεν ξεχνούμε βεβαίως ότι το Ισραήλ είναι ένα δίκο. Ναι. Αλλά το βλέπετε κι εσείς, είναι τρομεροί οι βομβαρδισμοί. Είπαμε ότι γίνονται κατακύματα από 50 έως 60 αεροπλάνα κάθε φορά, αλλά βλέπουμε το εύρος των χτυπημάτων, το οποίο είναι, ακούω από κάποιον να λέει ότι αν δεν φύγει η Χαμάς, θα γίνει πάρκινγκ η λωρίδα της Γάζας. Εδώ χαίρονται μόνο όσοι θέλουν να θάψουν τη δυνατότητα πολιτικής λύσης, κύριε Βαγγελάτε. Και βεβαίως εμείς γνωρίζουμε και αυτό το είχαμε πει και όταν ήμασταν κυβέρνηση, ότι το Ισραήλ βρίσκεται ένα δίκο και με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και για τους επικισμούς και για τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Αλλά αυτό που έγινε ήταν παραβίαση συνόρων αναγνωρισμένων, ήταν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και βεβαίως ήταν σοκαριστική και η εξήγηση που έδωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, που είπε ότι όποιον πολίτη βλέπουμε μπροστά μας θα τον θεωρούμε κομμάτι του Ισραηλινού στρατού. Επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, ήταν η μέθοδη του ISIS. Δηλαδή, πια η Χαμάς έχει πάρει τη σκυτάλη από τον ISIS. Ακριβώς. Και είναι προφανές ότι είναι μια επίθεση η οποία υποβοηθήθηκε από το εξωτερικό. Έτσι. Δηλαδή, τέτοια κλίμακα. Όταν λέτε το εξωτερικό, τι εννοείται. Φαντάζομαι ότι κάποιες από τις δυνάμεις οι οποίες δεν επιθυμούν. Τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Ναι, και το κλίμα πολιτικής συνεννόησης το οποίο ενδεχομένως να μπορούσε να αρχίσει να. Και πού θα βγει αυτό. Δυστυχώς το λόγο έχουν τα όπλα τώρα. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Δεν είμαι επιχειρησιακός να σας πω τι ακριβώς θα γίνει. Φοβάστε γενίκευση, δηλαδή το λόγο έχουν τα όπλα. Αλλά αυτό που βλέπουμε τούτη την ώρα στην Λωρίδα της Γάζας. Γενίκευση δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν είμαστε πραγματικά σε τέτοια κλίμακα κινδύνου. Γενίκευση εννοώ το Ιράν. Αλλά μάλλον θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας για πάρα πολλά χρόνια την δυνατότητα εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης. Η οποία είναι πιο κοντινή από ποτέ αυτή την περίοδο. Και τις διπλωματικές προσπάθειες που είχαν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι σαφές ότι πυροδοτήθηκε από δυνάμεις οι οποίες δεν θα θέλανε να ξεβρεθεί πολιτική λύση εκεί. Να πούμε δύο λόγια και για το αποτέλεσμα και το ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ήταν ένα πάλι όχι καλό αποτέλεσμα. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται με την κεκτημένη ταχύτητα και των δυνατοτήτων που εμείς δείξαμε ότι είχαμε ή δεν είχαμε το 2019 στις αυτοδιοικητικές εκλογές και υπό το βάρος ενός δυσμενούς αποτελέσματος στις βουλευτικές εκλογές. Ήταν περίπου αναμενόμενο, με κάποιες σημειακές επιδόσεις οι οποίες ήταν κάτω του αναμενόμενου. Περίμεναν όμως κάποιοι ότι ο Κασελάκης θα δώσει λίγο αέρα, καινούριος αρχηγός. Έδωσε. Είναι προφανές ότι έδωσε και ότι έδωσε μια επικοινωνιακή όθηση στις τελευταίες μέρες σε υποψηφιότητες οι οποίες είχαν και πρόβλημα αναγνωρισιμότητας. Και μιλάω για τις κεντρικές υποψηφιότητες. Αυτό συνέβη. Είναι προφανές ότι θα είναι, νομίζω, αδόκιμο να προσπαθήσει κανείς να χρεώσει στη νέα ηγεσία τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι χρόνια ζητήματα και αδυναμίες τις οποίες τις έχουμε εντοπίσει, κύριε Βαγγελάτη, και τις έχουμε εντοπίσει και στα συλλογικά μας κείμενα. Άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εντολή της νέας ηγεσίας από καθαρή που ήταν μέχρι προχθές, σήμερα είναι κατεπίγουσα. Επιτακτική. Δηλαδή ο μετασχηματισμός του κόμματος σε μια αριστερή. Δηλαδή καταλαβαίνω τι λέτε και το λέτε προς το εσωτερικό περισσότερο παρά. Το λέμε και για να τα ακούμε εμείς. Ακριβώς. Για να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και αποφασιστικά. Συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Συμφωνείτε, είστε μαζί όλοι σε αυτό. Συμφωνούν τα συλλογικά μας κείμενα και η δημοκρατική εκλογή η οποία κάναμε, η οποία ήταν μαζικότατη, δεν την ξεχνάμε. 150.000 άτομα ήρθαν στην κάλπη. Το ξεκίνημα δεν ήταν καλό. Δηλαδή, λέμε για το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής και την προηγούμενη καλό. Τετάρτη. Έφαγε στο κεφάλι 16 όχι. Ήταν πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Εντάξει, τώρα υπήρξε μια στάση εκεί πέρα που μπορεί καθένας να την κρίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει στην αρχή μιας περίοδου να είμαστε όλοι πιο συνενετικοί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλίνουμε από την αποφασισμένη μας στρατηγική. Υπάρχει περιθώριο να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη στρατηγική και νομίζω ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Τι ωραία που το είπατε. Υπάρχει περιθώριο. Με εντυπωσίασε αυτή η φράση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.